Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα στήριξης για να επιβιώσουν. Απαιτούμε εδώ και τώρα προστασία της υγείας του λαού. Είναι ώρα δράσης, ώρα ευθύνης. Κανείς να μην μείνει με σταυρωμένα χέρια. Στην οριακή κατάσταση που έχουμε βρεθεί, ο μόνος δρόμος που μπορεί να αποδώσει είναι αυτός της μαχητικής διεκδίκησης. Έχουμε τη δύναμη να αυξήσουμε την πίεση στην κυβέρνηση, να αποσπάσουμε τα αναγκαία μέτρα στήριξης που θα είναι πραγματική ανάσα για όλους τους συναδέλφους μας. Ο προβληματισμός, η αγανάκτηση, η αβεβαιότητα αλλά και η πείρα μας μπορεί να γίνει δύναμη. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να συντονίσουμε τη δράση μας, να επικεντρωθούμε στα αιτήματά μας και στις διεκδικήσεις μας, σε αυτά που μας καίνε, ξεπερνώντας δυσκολίες και εμπόδια. Να σταθούμε μπροστά στις απαιτήσεις των καιρών, ανοίγοντας νέες σελίδες αγώνα. Διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση των παρακάτω δίκαιων δικαιωμάτων αιτημάτων μας, πρώτα και κύρια για αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, για αυτούς που ήταν τελείως κλειστοί, αλλά και για όλους τους συναδέλφους που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Διεκδικούμε να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις επίδομα ειδικού σκοπού 1.000 ευρώ για κάθε μήνα από την εφαρμογή των μέτρων. Δηλαδή ουσιαστικά από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα και μέχρι μέσα όσο πάει να παίρνουμε ένα χιλιάρικο επίδομα. Ο τρέχον κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή για αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ αλλά και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επιστροφή στο όριο, το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν φορολογία από το πρώτο ευρώ. Εμείς λοιπόν ζητάμε να ανοίξει το αφορολόγητο όριο στους 12.000 ευρώ, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ για το 2019 και το τέλος του επιδεύματος. Ο ΕΝΦΙΑ να καταργηθεί γενικότερα. Το τέλος του επιδεύματος για το 2019. Και μείωση των έμεσων φόρων. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης όλων των αυτοαπασχολούμενων. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ μας να πληρωθεί από το κράτος, να αναπληρωθεί από το κράτος και όχι με τη μορφή της αναστολής που λένε, γιατί τότε έρχεται διπλάσιος και κανένας συνάδελφος ουσιαστικά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει όταν θα έρθει. Έχουμε και άλλα αιτήματα, σας διαβάζω το πιο βασικά. Η χορήγηση επιδόματος ανεργία είναι ακόμα ένα αίτημα σε όλους τους συναδέλφους που δεν θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Ουσιαστικά είναι άνεργοι. Άμεση υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων. Για εδώ και την Καρδίτσα, για την προστασία των ζώων μας και των περιουσιών μας, για να μην ξανασυμβούν φαινόμενα όπως έγιναν αυτά τον Σεπτέμβριο, τις 18 Σεπτέμβριου 2020.